Λότο συνεχίζουν να είναι στο σέρβα οι Βόρειοι Μπλε, με τις δύο υποομάδες της παραλίας να έρχονται και πάλι σε αντιπαράθεση λίγο πριν από το αγώνισμα Ασυλίας, κάτι που συνέβη και στους κόκκινους. Όλα ξεκίνησαν, όταν ο Γιώργος Λιανός έδωσε το λόγο στον Αλέξη Παπά και τον Κρίστα Μούλη, με τους δύο να τονίζουν πως αδιαφορούν για το ότι μπορεί να ψηφίζονταν σε περίπτωση ήττας, πυροδοτώντας έτσι την αντίδραση του Νίκου Μπάρτζη. Σερβαϊβόρ 4, πολιορκία στους Μπλε, για τους νέους ο τελευταίος ήταν και πάλι επιθετικός στην πλευρά του Παπά. Δεν καταλαβαίνω τι ζόρι τραβάει μαζί μου, ήταν μια από τις ατάκες του, με τους δύο παίκτες να τσακώνονται σχετικά με το που θα καταλήξουν οι τρεις νέοι παίκτες. Σερβαϊβόρ spoiler, ο Κατσούλης μπήκε στο παιχνίδι για να διεκδικήσει ξανά τη Μαργιαλένα. Μεγάλο reality ενδιαφέρον έχει αποκτήσει το Σερβαϊβόρ 4, μετά την είσοδο του πρώην συντρόφου της Μαργιαλένας Ρουμελιώτη, Σάκη Κατσούλη, μαζί κιόλας με την Κριστίνα Κεφάλα, η οποία ήταν ένα μικρό του φλερτ μετά το χωρισμό του από τη γυμνάστρια. Όπως έχουμε δει αρχικά, η παίκτρια κρατούσε τυπικές σχέσεις με τον πρώην σύντροφο της, παρόλο που την πρώτη ημέρα εξαφανίστηκε για να μην τον βλέπει, όσο οι ημέρες όμως περνάνε φαίνεται πως.